Πάμε τώρα στον πολιτισμό και σε μια δράση που ετοιμάζει ο πολιτιστικός οργανισμός Βόρειο Πεδίο, η κινηματογραφική ομάδα του Βορείου Πεδίου στην πόλη της Πτολεμαϊδας. Το ραντεβού είναι για την Κυριακή το βράδυ και νομίζω ότι έχει μεγάλη σημασία και έχει και ενδιαφέρον κανείς να είναι συνεπής σε αυτό το ραντεβού. Περισσότερα όμως θα δούμε για το 4ο φεστιβάλ προβολής μικρών ταινιών μικρών μήκους με τον υπεύθυνο επικεφαλής της ομάδας της κινηματογραφικής, τον σκηνοθέτη Φάνη το Ψαχαλίδη. Κύριε το Ψαχαλίδη, καλησπέρα. Θέλω να μας δώσετε τα φώτα σας, τις λεπτομέρειες γύρω από αυτήν την δράση που ετοιμάζετε. Χαίρετε κύριε Μαυρίδη. Όπως είπατε, είναι το 4ο Διεθνές Φεστιβάλ No Words που γίνεται στην πόλη της Πτολεμαϊδας. Πλησιάζει σιγά σιγά η ώρα που θα ανταμώσουμε ξανά γύρω από την αίθουσα του πνευματικού και θα επικεντρωθούμε όλοι, θα ενώσουμε τα μάτια μας στις ταινίες που μας στείλανε από όλο τον πλανήτη. Να πω ότι φέτος οι συμμετοχές τρέξαν για πιο λίγο καιρό. Γνωρίζετε την κατάσταση που επικρατεί και στη χώρα μας αλλά και σε ολόκληρο τον πλανήτη, δηλαδή με την πανδημία. Οπότε υπήρχε ένα πιο στενό, θα έλεγα, περιθώριο για να σταλθούν οι ταινίες. Παρά αυτά βγήκε ένα αξιόλογο πρόγραμμα και ήδη να σας πω ότι τρέχουν οι συμμετοχές, δηλαδή μας στέλνουν ταινίες για το επόμενο από όλο τον κόσμο. Δηλαδή μπορεί να έχουμε ήδη πιο πολλές συμμετοχές από ό,τι είχαμε για αυτό που το φεστιβάλ που θα τρέξει τώρα. Δηλαδή το επόμενο αναμένεται ακόμα πιο πλούσιο. Μιλάμε για εκδήλωση που θα γίνει, η προβολή δηλαδή των ταινιών αυτών θα γίνει στο Πνευματικό Κέντρο την Κυριακή το βράδυ, στις 8, αν έχω καλό ρεπορτάζ. Ναι, ναι, θα γίνει στις 8. Να τονίσω ότι θα ξεκινήσουν οι ταινίες 8 ακριβώς, γιατί υπάρχει έτσι μια παράδοση ελληνική, θα έλεγα, το να δίνουμε το ακαδημαϊκό τέταρτο. Τώρα θα ξεκινήσουμε ακριβώς, γιατί θέλουμε να είμαστε σφιχτά με το πρόγραμμα, γιατί έχουμε δύο μέρη, έχουμε το ελληνικό και έχουμε και το διεθνές κομμάτι. Το ελληνικό κομμάτι που θα ξεκινήσει το φεστιβάλ στις 8 η ώρα, όπως είπα, είναι ακόμα σε πιο πιλωτικό στάδιο, δηλαδή είναι η δεύτερη χρονιά που μας στέλνουν ελληνικές ταινίες. Και είναι και αυτό ενδιαφέρον κομμάτι, γιατί οι Έλληνες δημιουργοί θέλουν να εκφραστούν, θέλουν να επικοινωνήσουν με τον κόσμο. Υπάρχουν, μπορώ να πω, αρκετά φεστιβάλ στην Ελλάδα, αλλά στην περιφέρεια τη δυναμική που έχει η πόλη μας νομίζω ότι είναι ξεχωριστή. Και είναι κάτι που μπορεί να επενδύσουμε στο μέλλον, στο ελληνικό κομμάτι, γιατί σίγουρα μπορεί πιο εύκολα να φιλοξενηθεί και κάποιος σκηνοθέτης που βρίσκεται μέσα στην χώρα. Μακάρι να φτάσουμε στο σημείο να φέρνουμε και δημιουργούς από το εξωτερικό, δηλαδή από το διεθνές κομμάτι, να τους φιλοξενούμε, να βλέπουν την πόλη. Αλλά αυτό είναι ένα μεγάλο ερωτηματικό που θέλει ίσως περαιτέρω κουβέντα για το πώς μπορεί να στηριχτεί και να παραμείνει ένα φεστιβάλ στα χρόνια. Γιατί, να πω έτσι ένα παράδειγμα, θυμάμαι την Άωσα που είχε ξακουστό φεστιβάλ για πολλά χρόνια, πλέον δεν υπάρχει. Δηλαδή έχει φτάσει 10 ή 11 χρόνια. Δεν είναι λίγα θα μου πείτε, αλλά δεν υπάρχει πλέον. Είναι και θέμα προσώπων που ασχολούνται και στηρίζουν μια τέτοια δραστηριότητα, αλλά θα έλεγα ότι πολλές φορές, εάν δεν έχει βάσεις και θεμέλια, ενδεχομένως ο αρχικός ενθουσιασμός δεν μπορεί να κρατήσει στον χρόνο. Και αυτό είναι ένα θέμα. Έτσι ακριβώς είναι. Δηλαδή το μεγάλο φεστιβάλ της Ελλάδας είναι αυτό της δράμας για τις μικρού μήκους. Εκεί πέρα με τα χρόνια μπήκαν τα θεμέλια, υπάρχουν δηλαδή γραφεία και γραμματεία και τα λοιπά που στηρίζουν το φεστιβάλ στα χρόνια και δεν έχει να κάνει τόσο με τα πρόσωπα. Τα πρόσωπα δηλαδή εναλλάσσονται. Τώρα σε μια πιο μικρή πόλη όπως η δικιά μας που είναι πιο περιορισμένα τα πράγματα, σίγουρα μπορεί να γίνουν βήματα που να έρθουμε σε μια φάση σταθεροποίησης και να μείνει στο χρόνο αυτό το φεστιβάλ. Το οποίο όμως μπορεί να εμπλουτιστεί, υπάρχουν δηλαδή ιδέες, όρεξη να υπάρχει και υπάρχει διάθεση για να εμπρεωθεί και να καθιερωθεί κιόλας. Να το πούμε και έτσι στον ελλαδικό χώρο και γιατί όχι και
πανευρωπαϊκά, γιατί δεν υπάρχει, και παγκόσμια μπορούμε να πούμε, γιατί η θεματική του φεστιβάλ είναι συγκεκριμένη, δηλαδή χωρίς λόγια, χωρίς διάλογο, το οποίο το διαφοροποιεί σε σχέση με τη μάζα των φεστιβάλ. Έχει ένα ιδιαίτερο χαρακτήρα, το οποίο σίγουρα δεν είναι εύκολο να δει κάποιος μια ταινία χωρίς λόγια, χάνει δηλαδή σε κάποια σημεία μέσα εισαγωγικά, αλλά η ιδιαιτερότητα είναι αυτή. Και αυτό είναι που μας ξεχωρίζει και αυτό θα στηρίξουμε. Είναι αυτή η δύναμη της εικόνας, θα έλεγε κανείς, ή του φυσικού ήχου και όχι το να χρειάζονται επεξηγήσεις με ηθοποιούς ή με διαλόγους. Είναι ένα κομμάτι που μας διαφοροποιεί. Όλα έχουν τη χάρη τους, γι' αυτό και το ελληνικό κομμάτι να πω ότι δεν έχει περιορισμούς. Είναι δηλαδή μέχρι και με λόγια κτλ. Στο διεθνές είναι ο περιορισμός. Και εκεί πέρα όμως βλέπουμε τη δυσκολία που κάποιος μπορεί να εκφραστεί ή και να το κρίνουμε άμα είναι εύκολο ή όχι. Η εικόνα μέσα από ένα σκηνοθέτη να περάσει το μήνυμά του χωρίς λόγια και χωρίς διάλογο γενικότερα. Είναι κάτι που το δίνει έτσι, πώς να το πω, το κερασάκι στην τούρτα σε αυτό το είδος. Δεν ξέρω αν βρήκατε τον χρόνο, αλλά θα τολμήσω να ρωτήσω πού κινείται η θεματολογία των ταινιών. Έχουμε τέτοια πληροφόρηση ή θα είναι πρώτη προβολή και θα το αντιληφθούμε ως κοινό? Νομίζω ότι υπάρχει πολυθεματικότητα έτσι ως προς το... Στη θεματολογία. Στη θεματολογία και το με τι καταπιάνονται, μπορώ να πω ότι έχουμε, ας πούμε, υπάρχουν ταινίες που έχουν να κάνουν με την προσφυγιά, ένα animation που έχει να κάνει με αυτό το κομμάτι, έχει να κάνει με την απώλεια και το νέο ξεκίνημα, έχει να κάνει μια ερωτική ιστορία. Υπάρχουν έτσι και χιουμοριστικά κάποια βίντεο. Να πούμε ότι είναι 13 ταινίες οι οποίες θα διαγωνιστούν. Θελήσαμε το πρόγραμμα να μην είναι πολύ βαρύ όπως τα παλιότερα χρόνια, ενώ βαρύ, ευχάριστο ήταν και όλοι περνούσαμε πολύ ωραία στα προηγούμενα φεστιβάλ. Απλά φέτος λόγω ακόμα αυτής της καταστάσεως, δηλαδή το ότι υπάρχει ο αέρας της πανδημίας, παρόλο που ο κόσμος έχει ανάγκη να μπει στις αίθουσες, να επικοινωνήσει και να περάσει καλά, το πρόγραμμα είναι λίγο πιο περιορισμένο. Δηλαδή η διάρκεια τους είναι 50 λεπτά το διεθνές και 40 λεπτά το ελληνικό κομμάτι. Δηλαδή άμα τα προσθέσουμε είναι κοντά στη μία μισή ώρα, που θεωρώ ότι είναι ένας χρόνος σχετικά και πιο μικρός από τις προηγούμενες χρονιές. Και καλός και μικρός, δεν κουράζει. Και νομίζω ότι θα έχει ενδιαφέρον κανείς να δει και το πώς κινείται ο κόσμος του κινηματογράφου σε αυτό το κομμάτι που οι μικρές ταινίες είναι πολύ ενδεχομένως και δυσκολότερο να στείλουν ένα μήνυμα, ένα ολοκληρωμένο μήνυμα από τις ταινίες μεγάλου μήκους. Τώρα σε αυτό το κομμάτι ως προς τις ταινίες θα ήθελα να πω ότι και ως προς το κοινό και ανάλογα τη χρονιά ότι δεν πρέπει εμείς εδώ σαν περιοχή θεωρώ ότι να κοιτάμε το δέντρο και να χάνουμε το δάσος. Γιατί οι ταινίες μία χρονιά μπορεί να είναι σε ένα αλφα επίπεδο, την άλλη χρονιά σε ένα βήτα. Αυτά είναι κάτι που διαμορφώνονται. Δηλαδή είναι κάτι ρευστό. Ανάλογα τις χρονιές, τώρα ζούμε και σε εποχές ζόρικες, οπότε όπως σας είπα και στην αρχή, ήταν και πιο μικρό το διάστημα που μας στείλαν τις ταινίες. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν είναι καλές ταινίες, απλά για το επόμενο θα υπάρχει μεγαλύτερο φάσμα που θα στέλνουμε χρονικό ορίζοντας που θα σταθούν οι ταινίες και θα έχουμε ακόμα ίσως περισσότερη ποικιλία να ανοίξει, να μην υπάρχει και αυτή ο αέρας της πανδημίας ακόμα να πλανάται έστω και από μακριά, σιγά σιγά απομακρύνεται, μακάρι να το έχουμε ξεχάσει εντελώς και να η μια μισή ώρα προγράμματος να γίνει τρεις με διαλύματα, με διάφορες δράσεις άλλες, οι οποίες τώρα τις περιορίσαμε, δηλαδή θα μπορούσε και μουσικά δρόμενα και διάφορα άλλα συνοδευτικά. Πάντως ένα κρασάκι θα υπάρχει, να πούμε, στο πνευματικό, θα υπάρχει το ξακουστό κόκκινο χαλί, θα βγούμε τις φωτογραφίες μας, θα συνομιλήσουμε και θεωρώ ότι θα περάσουμε καλά. Να τονίσω ότι το φεστιβάλ ξεκινάει την Κυριακή από το μεσημέρι, από τις 12.30 ώρα, που θα έχουμε έναν εκλεκτό σκηνοθέτη καλεσμένο στο φεστιβάλ, ο οποίος θα παραδώσει ένα masterclass που θα αφορά
από το Μπρεχτικό θέατρο στον κινηματογράφο της αποστασιοποίησης, λέω και τον τίτλο έτσι του σεμιναρίου, το οποίο θα είναι ανοιχτό για το κοινό, απλά καλό είναι να κάνουν κρατήσεις, γιατί δεν είναι, θα γίνει στο πνευματικό, αλλά οι θέσεις είναι περιορισμένες, γιατί όπως καταλαβαίνετε ένα τέτοιο masterclass είναι, θέλει και το συγκεκριμένο κοινό, δεν μπορεί να είναι ούτε πάνω από ένα συγκεκριμένο αριθμό. Και θα βγει κάποιος κερδισμένος, γιατί θα έρθει σε μια επαφή όμορφη με το κομμάτι αυτό και το θεωρητικό. Θέλω να σας ευχαριστήσω, να υπενθυμίσουμε το ραντεβού Κυριακή στις 8. 8 αρχίζουν οι προβολές, άρα πρέπει να είμαστε πιο νωρίς στο πνευματικό κέντρο του Δήμου της Εορδαίας, στην Πτολεμαϊδα. Να τονίσω κάτι τελευταίο, κύριε Μαδρία, αν επιτρέπετε. Ότι όσοι κλείσουν τηλεφωνικά, κάνουν κράτηση για το Masterclass και έρθουν από την Κυριακή στις 12.30 ώρα στο πνευματικό να το παρακολουθήσουν, θα κερδίσουν δωρεάν πρόσκληση και για το φεστιβάλ, αλλά και πολύ σημαντικό και για την ταινία της Δευτέρας, που θα παιχτεί στο κινηματογράφο Αχίλλειον της πόλης. Είναι το Drive My Car, μια οσκαρική ταινία, δηλαδή το 2022 είχε κερδίσει το Όσκαρ και με βραβεία στις Κάνες, χρυσές σφαίρες. Οπότε στην ουσία έχουμε ένα διήμερο κινηματογραφικό με ποικιλία μικρού μήκους και μεγάλου και βραβευμένης μάλιστα. Ευχαριστώ πολύ. Και εγώ. Να είστε καλά. Καλή επιτυχία στην δράση.